Υποδεχόμαστε την πρωταθλήτρια ομάδα της κατηγορίας, δίκαια και πανάξια, και έχει καταλάβει την πρώτη θέση. Εμείς από τη μεριά μας, από τη στιγμή που κατοχυρώσαμε την κατηγορία, έχουμε θέσει ως επόμενο στόχο την είσοδο μας στα play-off. Οπότε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι με πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας, θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, σε μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, να διεκδικήσουμε θετικό αποτέλεσμα. Από πλευράς ψυχολογίας είμαστε καλά και φαντάζομαι ότι η καλή εμφάνιση στην Πάτρα δίνει αυτό το δικαίωμα της καλής ψυχολογίας. Είχαμε ένα άτυχο αποτέλεσμα σαν αποτέλεσμα, αλλά μια πολύ καλή εμφάνιση μες στην Πάτρα. Σίγουρα αυτό μας δίνει όθηση, μας δίνει ενέργεια, μας δίνει διάθεση, αλλά στο τέλος αυτό μετράνε οι βαθμοί. Παρόλο που κερδίσαμε σε αντιπόση στην Πάτρα, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Είναι ένα καινούριο παιχνίδι, ξαναλέω πάρα πολύ δύσκολο, με μια πολύ πολύ ποιοτική ομάδα, πολύ καλή και σαν ομάδα αλλά και σαν μονάδες, και θα προσπαθήσουμε το καλύτερο δυνατό. Το ότι έρχεται εδώ το Περιστέρι χωρίς πολύ μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο, αυτό λέει κάτι? Η ποιότητα της ομάδας, όπως είπα, και η ποιότητα των παικτών από μόνη της, για μας λέει πάρα πολλά. Ξέρουμε ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι και είμαι σίγουρος ότι θα το διεκδικήσει το παιχνίδι σαν όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος, και είμαστε προετοιμασμένοι για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι, από ψυχολογικής πλευράς, είμαστε έτοιμοι, από αγωνιστικής όμως? Έχουμε κάποια μικροπροβλήματα. Θεωρώ ότι μέχρι το Σάββατο θα ξεπεραστούν και θα είμαστε έτοιμοι όλοι ώστε να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ένα μήνυμα προς τον κόσμο, που φαντάζομαι ότι θα είναι πολλοί, θα είναι κατάμεστο το γήπεδο το Σάββατο στις 4, έτσι, και όχι στις 5, ως συνήθως, στις 4 το απόγευμα. Ο κόσμος που θα έρθει το Σάββατο θεωρώ ότι θα απολαύσει μπάσκετ πολύ ψηλού επίπεδου. Αν δείτε τα παιδιά τα οποία στελεχώνουν την ομάδα του Περιστερίου, το ρόστερ που έχει, από μόνο του μιλάει, δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Έχουν τη δικιά του διαδρομή όλα τα παιδιά μέσα στο ελληνικό μπάσκετ, και όχι μόνο. Αλλά από την άλλη, και η ποιότητα των δικών μας παιχτών, γιατί και η δική μας ομάδα απαρτίζεται από πολύ ποιοτικούς παίχτες, πολύ ποιοτικά στελέχη. Νομίζω είναι χέγγιο για όλους να δουν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θα γίνει ένα μεγάλο παραπαιχνίδι. Υποδεχόμεθα την ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα, το Περιστέρι, και του δίνουμε πολλά συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε στο τέλος του πρωταθλήματος. Θέλουμε να κάνουμε μια νίκη ώστε να μπούμε στα play-off. Αυτός είναι ο στόχος των αθλητών, από τη στιγμή που η ομάδα έμεινε στην κατηγορία που ήταν ο αρχικός στόχος. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Πάμε να απολαύσουμε το παιχνίδι, να μετρήσουμε τις δυνατότητές μας και από εκεί πέρα να πάρουμε ό,τι μας αναλογεί. Σίγουρα το Περιστέρι είναι πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, αλλά μην ξεχνάμε ότι στην έδρα μας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες νίκες, και αυτό θα επιδιώξουμε και το Σάββατο. Σε αυτό το παιχνίδι φυσικά υπάρχει κίνητρο, η νίκη. Από πλευράς ψυχολογίας φαντάζομαι ότι το ηθικό σας θα είναι καλό έπειτα από την πολύ πολύ καλή εμφάνιση και την παρολίγον νίκη στην Πάτρα. Σίγουρα, στην Πάτρα χάσαμε ένα παιχνίδι στις λεπτομέρειες. Το ξεχνάμε γρήγορα αυτό. Επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι του Σαββάτου με το Περιστέρι. Όπως είπαμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τον πρώτο. Αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι το Περιστέρι. Άξια. Εμείς ευελπιστούμε να βρεθούμε σε καλή μέρα και να κοντάρουμε όσο πιο πολύ μπορούμε το Περιστέρι, και στο τέλος, γιατί όχι, να χαρούμε με την νίκη για να κερδίσουμε. Σε τέτοιου είδους παιχνίδια χρειάζεται και ένας έκτος παίκτης στο παρκέ. Συνήθως λέμε ότι είναι ο κόσμος. Τι μήνυμα στέλνεις? Είναι τα τελευταία παιχνίδια που θα δώσουμε στην Καστοριά, το πρώτο τελευταίο για το πρωτάθλημα, γιατί μετά έχουμε και λογικά και τα play-off αν μπούμε. Δεν έχουμε παράπονο τον κόσμο, μας έχει σταθεί φέτος, είναι δίπλα μας, και θα χαρούμε πολύ το Σάββατο να είναι πάλι κοντά μας και με τη σειρά μας εμείς να τους δώσουμε μια μεγάλη χαρά με τη νίκη μας.